Βεβαίως όλα αυτά περί βιώσιμης, περί κυκλικής ανάπτυξης και ό,τι άλλο επιθετικό προσδιορισμό θέλετε να βάλετε στην ανάπτυξη δεν μπορεί να αποκρύψει ότι μιλάμε για μια ανάπτυξη η οποία κυριαρχείται από την αναρχία στην παραγωγή, από τις αντιφάσεις και από τις κρίσεις της. Δεν μπορεί να αποκρυφτεί ότι πρόκειται για μια ανάπτυξη όπου ο χαρακτήρας της είναι εκμεταλλευτικός, δηλαδή ο κοινωνικά παραγόμενος πλούτος συγκεντρώνεται σε όλο και λιγότερα χέρια. Και από αυτή την άποψη λοιπόν τώρα για να πάμε στα ζητήματα της ενέργειας και στον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό. Έτσι επί της ουσίας αυτό το πλαίσιο βιώσιμη ανάπτυξη στην ενέργεια έχει δύο εργαλεία βασικά που αποτυπώνει και στο σχεδιασμό. Το πρώτο είναι η απελευθέρωση, δηλαδή η μείωση της κρατικής παρέμβασης τόσο στην παραγωγή με αποτέλεσμα να μπορούν τα υπερσωρευμένα κεφάλαια να επενδύονται στην ενέργεια. Βεβαίως εδώ πέρα θα πει ο κύριος Υπουργός ότι υποδομές, τα δίκτυα παραμένουν κρατική, δημόσια ιδιοκτησία. Όμως αυτό είναι μια επιλογή η οποία επί της ουσίας ήρθε γιατί η εμπειρία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είχαν ιδιωτικοποιήσει και τα δίκτυά τους φάνηκε το μεγάλο πρόβλημα που δημιούργησε. Αστάθεια στα δίκτυα, δίκτυα χωρίς να εξυγχρονιστούν, προβλήματα επί της ουσίας στο σχεδιασμό και από αυτή την άποψη τους καπιταλιστές τους ενδιαφέρει να υπάρχει το δημόσιο μονοπόλιο στα δίκτυα για να μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβαση και να μην εξαρτάται από τους ιδιώτες ιδιοκτήτες των δικτύων. Άρα δηλαδή και το ότι διατηρούν τα δίκτυα και υποδομές υπό δημόσιο έλεγχο σχετίζονται με τις τεράστιες ανάγκες επενδύσεων που έχουν για τον εξυγχρονισμό τους και δεύτερον διασφαλίζουν τους όρους ανταγωνισμούς για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και το δεύτερο εργαλείο είναι η πράσινη ενέργεια. Η ενέργεια δηλαδή παραγόμενη από απετόρα και πόσο είναι ΑΠΕ και παραγόμενη η πράσινη ενέργεια, μια σειρά ζητήματα, μπαίνουν μια σειρά επιστημονικά ερωτήματα, δεν θα σταθώ σε αυτά, ιδιαίτερα τα φωτοβολταϊκά, οι σπάνιες γης που χρησιμοποιούν και μια σειρά άλλα ζητήματα και το κόστος παραγωγής είναι ζητήματα τέλος πάντων άλλου είδους συζήτησης. Αλλά τέλος πάντων ας δούμε όμως γιατί αυτές οι δύο βασικές επιλογές, γιατί η επιλογή της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας και της πράσινης ενέργειας η προτεραιότητα. Γιατί βεβαίως είναι μια ευρωενωσιακή πολιτική αυτή. Θέλει να περιοριστεί η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα εισαγόμενα καύσιμα. Άρα δηλαδή από καλύτερους όρους να ανταγωνιστεί τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν δικά τους καύσιμα, πηγές καυσίμων. Και δεύτερον να επιταχυθεί και να ενισχυθεί η ευρωενωσιακή τεχνολογία τόσο στην πράσινη ενέργεια όσο και στα πράσινα εμπορεύματα. Και από καλύτερες θέσεις να ανταγωνιστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Είναι καινούργια αυτή η πολιτική που περιέχει στον ελληνικό σχεδιασμό. Εμείς λέμε δεν είναι καινούργια. Από τα μέσα της δεκαετίας του 90 αρχίζει να εφαρμόζεται σταδιακά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της απελευθέρωσης και της πράσινης ενέργειας. Και άρα λοιπόν μπορούμε να μελετήσουμε τις επιπτώσεις που έχει αυτή στην Ελλάδα όσο έχει εφαρμοστεί. Πρώτη επίπτωση είναι στους εργαζόμενους. Δραστική μείωση των εργαζόμενων στον τομέα της ενέργειας. Ανατροπή στις εργασιακές σχέσεις, εντατικοποίηση της εργασίας τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στην υποδημόσιο έλεγχο ΔΕΗ. Επιπτώσεις στα λαϊκά νοικοκυριά. Το 30% των λαϊκών νοικοκυριών βρίσκεται σε κατάσταση ενεργειακής φτώχειας σε μια χώρα που είναι πολύ πλούσια σε ενεργειακές πηγές και είναι μια τεράστια αντίφαση. Τρίτο στοιχείο, ευστάθεια του συστήματος με τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Όπως επίσης και έγινε σε συνδυασμό με τιμή συντήρηση των δικτύων. Και βέβαια, είναι υποκριτικό, κύριε Υπουργέ, να λέτε ότι η ευστάθεια του συστήματος θα βασιστεί στο φυσικό αέριο, το οποίο είναι εισαγόμενο καύσιμο, όσο προχωράει η απολιγνητοποίηση. Και όλα αυτά σε σχέση με την ενεργειακή εξάρτηση. Τρίτο στοιχείο είναι η αναρχία στη χωροθέτηση. Με τεράστια προβλήματα, ιδιαίτερα με τις ανεμογεννήτρες και τα αιωλικά πάρκα. Ποιος είναι αλήθεια αυτός ο σεβασμός στο περιβάλλον της πράσινης ενέργειας όταν μπορούν να εγκατασταθούν σε δασικές εκτάσεις, σε προστατευόμενες εκτάσεις, όταν υπάρχουν τεράστια ζητήματα και τα αποτελέσματα βλέπουμε τις συνεχείς πλημμύρες όπου έχουν εγκατασταθεί φωτοβολταϊκά γιατί έχει αλλάξει ο υδρολογικός χάρτης, όταν θα παραμένουν τα κουφάρια ανεμογεννητρών που έχουν ξεπεράσει το όριο ζωής τους και δεν θα τα μαζεύει κανείς, ή σε βάρος
άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων που είναι άμεσα συνδυασμένες. Κτηνοτροφία, μελισσοκομεία και μια σειρά άλλα ζητήματα. Και τρίτον, γιατί να γίνονται αυτού του είδους οι επιλογές, δηλαδή ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά στον ΑΠΕ και όχι υδροελεκτρικά φράγματα, τα οποία έχουν πολλαπλές επιπτώσεις θετικές και όσον αφορά το ανανεώσιμο και όσον αφορά την προστασία και την ανάπτυξη του υδροφόρου ορίζοντα. Το να μην χάνετε το νερό στη θάλασσα. Έτσι λοιπόν, πιο υπηρετούν αυτές οι επιλογές, είναι φανερό ότι υπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου. Τα υπερσωρευμένα κεφάλαια που θέλουν να επενδύσουν στον τομέα της ενέργειας γιατί έχουν κερδοφορία. Αυτό έχει οδηγήσει στη μεγέθυνση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας. Στην αιωλική ενέργεια, για παράδειγμα, οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται έχουν το 60% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα αιωλικά, στα αιωλικά πάρκα. Είναι προς όφελος των μεγάλων πολυεθνικών στην παραγωγή των ανεμογεννητριών. Στην Ελλάδα το 98,5% των εγκατεστημένων ανεμογεννητριών ανήκει σε 4 ευρωπαϊκές πολυεθνικές. Οι 3 είναι γερμανικές και 1 είναι δανική. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιοι εκτόξευσαν τις εξαγωγές τους, εισαγωγές στην Ελλάδα και την ανταγωνιστικότητά τους. Αυτό έτσι άρα είναι φανερό ότι διασφαλίζει απλά και μόνο τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Δεύτερον, είναι σε συνάφεια όλο αυτό με την ενιοποίηση των αγορών ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα κοινά δίκτυα και άρα δηλαδή τον κεντρικό κυρίαρχο ρόλο το οποίο θα έχουν οι ευρωπαϊκές πολυεθνικές και στον τομέα της ενέργειας. Άρα συγκέντρωση και συγκεντροποίηση ακόμη μεγαλύτερη και μονοπόληση της αγοράς. Και τρίτον, βεβαίως, σε συνάφεια με αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Φάμελος, με τα συνολικότερα εργαλεία και στόχους της εθνικής αστικής τάξης για τη μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο και σε στρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Μόνο που αυτός ο στόχος δεν είναι στόχος που εξυπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες. Ίσα-ίσα τις αντιστρατεύεται αυτές τις λαϊκές ανάγκες και την ικανοποίησή του. Είναι στόχος που εξυπηρετεί τις ανάγκες της αστικής τάξης για ισχυρότερη οικονομική παρουσία στα Βαλκάνια, άρα δηλαδή η συρρήκνωση της παραγωγικής δραστηριότητας, απώλεια θέσεων εργασίας στη χώρα μας και ταυτόχρονα ανατροπή των εργασιακών και επιδείνωση των συνθήκων των εργαζόμενων στην Ελλάδα. Και από αυτήν την άποψη, όχι μόνο πιο σταθερή δεν γίνεται η παρουσία της Ελλάδας στην περιοχή και η αναβάθμισή της, αλλά αντίθετα μπλέκει όλο και περισσότερο στο κουβάρι των ανταγωνισμών και τις αστάθειες στην ευρύτερη περιοχή. Άλλωστε, ενδιάμεσος κόμβος θα είναι και άλλοι θα κρατούν τα κλειδιά των αγωγών. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, της Ουκρανίας, που είναι πολύ φανερό και ποια αποτελέσματα είχε, που ήταν ο βασικός τροφοδότης φυσικού αερίου όλης της κεντρικής Ευρώπης. Να τελειώσουμε μια κουβέντα και ευχαριστώ για την ανοχή του χρόνου, κυρία Πρόεδρε. Εμείς λέμε το εξής, ότι δεν μπορεί να υπάρξει στις συνθήκες που ζούμε του καπιταλισμού ένας ενεργειακός σχεδιασμός που να διασφαλίζει ταυτόχρονα και φθηνό ρεύμα για τη λαϊκή οικογένεια και να προστατεύει την υγεία των κατοίκων και να προστατεύει το περιβάλλον και τις δασικές εκτάσεις, τον υδροφόρο ορίζοντα και το υπέδαφος, να δημιουργεί σταθερές θέσεις εργασίας με καλύτερη ζωή και με δικαιώματα για τους εργαζόμενους, με μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας και να δίνει όθηση στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας κάθε περιοχής. Αυτό είναι καθαρό για μας. Όσο το κέρδος των ομίλων πριτανεύει και θα πριτανεύει και θα αποτελεί κριτήριο της αναπτυξιακής πολιτικής, δεν μπορεί να υπάρξει ισόρροπη αξιοποίηση όλων των παραγωγικών δυνατοτήτων και όλων των ενεργειακών πηγών της χώρας. Και από αυτήν την άποψη εμείς προβάλλουμε μια διαφορετική πρόταση, την κοινωνική κρατική ιδιοκτησία, όπου η ενέργεια θα είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα και όπου και ο ενιαίος κρατικός φορέας ενέργειας θα αξιοποιεί πλήρως το σύνολο των ενεργειακών πηγών της χώρας μας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και για την ανοχή. Βεβαίως το θέμα είναι πολύ μεγάλο και θα χρειάζεται πολύ πιο αναλυτικά να τα κουβεντιάσουμε. Σίγουρα είναι μεγάλο.